Καλημέρα σα και έρωσω. Η καρδιά είναι ο πλέον σημαντικό μύστη του ανθρώπινου οργανισμού, καθώ είναι αυτή που δίνει στο αίμα πίεση και το κάνει να κυκλοφορεί στο εσωτερικό των αρτηριών. Με τέτοιο τρόπο ώστε να φτάνει σε όλα τα όργανα. Από την καλή λειτουργία τη καρδιά και από το αίμα που φτάνει σε αυτή, εξαρτάται η διατήρησή μα στη ζωή. Μαζί μα σήμερα για να μα ενημερώσει για το θέμα αυτό, βρίσκεται ο καθηγητή καρδιολογία, ο οποίο, σύμφωνα με την αναγνωρισμένη διαδικτυακή βάση δεδομένων Biomed Experts, κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα του πλέον διακεκριμένων ερευνητών παγκοσμίω, σε 8 από τα 19 επιστημονικά πεδία τη καρδιακή ιατρική. Πρόεδρο τη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή του Πανεπιστημίου Yale και του Ohio State, τον είπα, πρόεδρο του πρότυπο Κέντρο Καρδιά και Αγγείων του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ο κύριο Χριστόδηλο Στεφανάτη. Δεν χρειάζεται περαιτέρω συστάσει, κύριε καθηγητά. Έρωσο, ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ και στην τρίτη συνεχόμενη σεζόν μα. Καλημέρα, κύριε Λαζαρίδου, καλημέρα, αγαπητή Έλενα. Είναι τιμή μου και χαρά μου που είμαι μαζί σα για τρίτη συνεχή χρονιά. Ε, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως ότι είστε η πλέον έγκυρη εκπομπή ε, ιατρικής η ε, πλέον έγκυρη ιατρική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση εσύ και ο κύριος Βελάνης κάνετε ένα ανεπανάληπτο δίδυμο. Ευχαριστούμε πολύ και όταν τα ακούμε από ένα τέτοιο επιστήμονα κύριε καθηγητά ποια είναι τα σημάδια που δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά με την καρδιά μας Τα σημάδια είναι πολλά τα πλέον συνηθισμένα είναι αυτά που έχουν σχέση με τη στεφανία νόσο, δηλαδή με το στένομα των στεναφιανέων αρτηριών, δηλαδή με την αθυροσκλήρυνση, με τη στιθάχη, όπως την ξέρει ο κόσμος. Αυτά είναι δηλαδή, και τα συνηθέστερα καρδιολογικά αυτά προβλήματα. Αυτά είναι τα συνηθέστερα βέβαια. Το μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών ναι, που πηγαίνει στον καρδιολόγο, που πηγαίνει στο... σου νοσοκομείο πάσχει από στεφανία νόσο, είτε υπομορφή στη είτε υπομορφή εφράγματος. Ποιοι παράγοντες ενισχύουν την πρόκληση βλάβης, είναι μια μου, μακροχρόνια διαδικασία. Αρχίζει η αθυροσκλήρωση πολύ νωρί στην πορεία τη ζωή του ενό ανθρώπου. Mm -hmm. Αρχίζει σιγά σιγά η αρτηρία και χαλάει από το εσωτερικό η φόδρα τη στο ενδοθήλιο. Ε, μαζεύονται διάφορα λιπίδια και άλλε ουσίε και δημιουργείται το περίφημο αθύρωμα. Δηλαδή μια, ένα εξόγκωμα mm -hmm. μέσα στην αρτηρία που προοδευτικά φράζει τον αυλό και δημιουργεί το πρόβλημα. Τότε είναι που θα πρέπει να αποτανθούμε σε εσά. Βεβαίω τότε. Και το, καλό, το άσχημο είναι σε αυτή την ιστορία ότι πολλέ φορέ δεν δίνει συμπτώματα. Mm -hmm. Και καμιά φορά τα συμπτώματα είναι τραγικά ε, είναι θανατηφόρα. Mm -hmm. Αλλά τι περισσότερε φορέ δίνει συμπτώματα. Mm -hmm. Τυπικά ή άτυπα. Τα τυπικά συμπτώματα βέβαια τα αναγνωρίζει ο, ο κόσμο με την συνεχόμενη έτσι, ενημέρωση που έχει από την εκπομπή σα και γενικότερα ε, και από το γραπτό τύπο. Μπορεί να καταλάβει την είναι στη Θάχη. Δηλαδή ότι ένα πόνο πίσω από το στέρνο. Που το σφίγγει, ναι, που έτσι. τον πατάει κάτω, που του φέρνει αγωνία, που υδρώνει. Πολλέ φορέ όμω είναι άτυπα. Εκεί είναι το επικίνδυνο. Να. Δηλαδή μπορεί κάποιο να αισθανθεί μια απλή ζάλη, να, να υδρώσει απλώ, να αισθανθεί πόνο στο στομάχι. Και να υποκρύπτεται καρδιακό, καρδιακό επεισόδιο. επεισόδιο. Ποια είναι η σημασία τη έγκαιρη διάγνωση, καθηγητά μου, Θεμελιώδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, Έλενα, δεν λέμε ότι θεραπεύουμε τη στεφανία νόσο θα πούμε μετά την αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά ούτε ώστε κάποιος να ζήσει και καλά και πολύ. Αλλά θεραπεία υπό την έννοια της ιατρικής δεν έχουμε, δηλαδή να εξαλείψουμε την όσο. Επομένως είναι να μην πάθουμε. Το οποίο είναι και αποτελεσματικό και φθηνό και πασπιπτώσει έχει μακροχρόνια ε, αποτελέσματα. Βέβαια. Τι γίνεται όταν η καρδιά μα χάνει τη δύναμή τη και δεν στέλνει αρκετό αίμα στο σώμα. Περιγράφει τώρα την καρδιακή ανεπάρκεια. Πολύ ωραία τα είπε στην αρχή ότι η καρδιά είναι μια αντλία που αντλεί το αίμα και το στέλνει συνεχώ αενάω σε όλη τη ζωή του ατόμου από την εμβρυγική μέχρι το θάνατο σε όλο το σώμα για να θρέψει τα όργανα, είτε λέγονται ευγενή όργανα όπως είναι ο εγκέφαλο, είτε και τους η οτιδήποτε. Εάν η καρδιά, για πολλούς λόγους, ένας λόγος είναι αυτός που περιγράψαμε προηγουμένως, η Στεφανία Νός, το έφραγμα που καταστρέφει μη της καρδιάς, δεν μπορεί να αντλήσει το αίμα, να κάνει τη δουλειά της, τότε έχουμε την καρδιακή ανεπάρχεια. Τι είναι η υπέρταση και πώς επηρεάζει το σώμα, καθηγητά μου. Αυτό που περιγράψατε στην αρχή ότι η καρδιά σπρώχνει το αίμα σε αρτηρίες, το σπρώχνει μια ορισμένη πίεση. Και αυτό είναι ένα σύστημα που ρυθμίζεται με πολύπλοκους μηχανισμούς για να κρατήσει κανείς τη φυσιολογική πίεση μέσα στο αρτηριακό σύστημα, την οποία περίπου, ξέρει είναι να είναι μέχρι 14 η μεγάλη και μέχρι 8,5 η μικρή. Ε, εάν υπάρχει μια διαταραχή σε αυτό το μηχανισμό ρύθμισης, μια διαταραχή που προέρχεται είτε από την καρδιά, είτε από τις αρτηρίες που είναι πιο συσπασμένες, Είτε από διάφορε ενδοκρινικέ παθήσει που εκρίνονται διάφορε ουσίε που προκαλούν αύξηση τη πιέσεω και μέσω του μηχανισμού τη καρδιακή λειτουργία και των αγκίων. Τότε ανεβαίνει η πίεση, αυξάνει η πίεση. Τι μα συμβαίνει στην κολπική μαρμαριγή. Ε, Θίγει τώρα, Έλενα, ένα άλλο θέμα πολύ ε, εκτεταμένο και πολύ δημοφιλέ εισαγωγικά τη αριθμία. Η κολυμπική μαρμαριγή είναι η συχνότερη αριθμία. Όσο αυξάνει η ηλικία του πληθυσμού, τόσο είναι πιο συχνή. Στου ηλικιωμένου, ένα στου δύο πάνω των 80 ετών θα έχει κολπική μαρμαρίη. Χάνει η καρδιά το ρυθμό αυτό με τον οποίο έχει ταχθεί να δουλεύει, το φλεβοκομικό ρυθμό που λέμε και οι κόλπι που παράγεται το ερέθισμα, ηλεκτρικό ερέθισμα, η καρδιά παρένθεση λειτουργεί με ηλεκτρικά ερεθίσματα. Τα οποία παράγονται ρυθμικά είτε 50, 60, 80, ξέρω εγώ το λεπτό. Σε αυτέ τι περιπτώσει δεν υπάρχει ένα κέντρο. Ένα βηματοδότη ο οποίο θα πυροδοτεί την καρδιά να λειτουργήσει, υπάρχουν χαόδη κέντρα και γι' αυτό υπάρχει πλήρης αποδιοργάνωση του καρδιακού ρυθμού. Με τον σύγχρονο λέγεται... τρόπο ζωή όμω δεν προλαβαίνουν να διατρεφόμαστε σωστά. Το, τα συμπλήρωματα διατροφή, οι βιταμίνε, τα βότανα, το υγρό ποσμό κολλαγόνα μπορούν να βοηθήσουν, τα ναι. καθηγητά μου. Πολλά ναι, πολλά αφιλεγόμενα, πολλά όχι πράγματι μια καλή διατροφή, ισορροπημένη διατροφή και από πλευρά θερμίδων και από πλευρά ουσιών, ιχνοστοιχείων και άλλων, είναι σημαντική για την υγεία του οργανισμού και τη καρδιά ειδικότερα. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονε του Athens Heart Center, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, στο οποίο είστε πρόεδρο και στο οποίο μα φιλοξενεί αυτέ τι ωραίε εκπομπέ. Έχετε δίκιο, πράγματι. Το όμιλο Ιατρικού Κέντρου έχει αποφάσισε και έφτιαξε αυτό το Athens Heart Center, το κέντρο καρδιά, που είναι ένα ε, μηχανισμός που παρέχει και στο διαγνωστικό και στο θεραπευτικό επίπεδο Τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες Δηλαδή απαρτίζεται από ε, καρδιολόγους Ο Καλύτερους επιστήμονες, ναι. από τους καλύτερους ε, της Ευρώπης έτσι. Ε, Ναι, έτσι θέλουμε να πιστεύουμε <laughs> Και οι <laughs> παροχέ υπηρεσιών είναι πολύ ψηλό επίπεδο ε, διεθνούς, τα, τα μεγαλύτερα διεθνή στάνταρς Και αυτό αφορά και τη διάγνωση με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τις θεραπείες να κλείσουμε με ένα αισιόδοξο μήνυμα για του τηλεθεατέ μα, καθηγητά μου. Οι τηλεθεατέ θα ξέρουν ότι σήμερα η καρδιολογία, η ιατρική είναι σε θέση να αντιμετωπίσει επιτυχώ ή νικηφόρα σχεδόν όλε τι καρδιοπάθειε. Αλλά πάντα επανέρχομαι στην πρόληψη που έθιξε ε, πολύ με σωστά προηγουμένω. Καλύτερα να μην πάθει κανεί. Γιατί το κόστο και το ατομικό και το οικογενειακό και το κοινωνικό είναι πολύ μεγάλο. Είστε ο γιατρό τη καρδιά μα. Εξαιρετική τιμή, καθηγητά μου, ευχαριστούμε πάρα και εσείς, πολύ. Και ε, εσεί, δημοσιογράφο τη καρδιά μα, και ευχαριστώ <laughs> πολύ για την πρόσκληση. Έρωσο. Η καρδιά, όπω και όλα τα όργανα του ανθρώπινου σώματο, μπορεί να υποστεί κάποια βλάβη παροδική ή χρόνια. Όμω, κάποιε μορφέ καρδιακών παθήσεων μπορούν να προληφθούν. Προστατεύστε τον εαυτό σα από τα καρδιολογικά προβλήματα με άσκηση, σωστή διατροφή, τακτικού ελέγχου τη χολυστερόλη και τη αρτηριακή πίεση. Έρωσο. Να είμαστε όλοι γεροί.